τώρα ότι υπήρξε έκρηξη στην αγορά των Φιλιππινών. Μάλιστα φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετοί νεκροί και τραυματίες. Πάμε στο διαδικτυακό Σίγμα Live και την Άννα Κρυθαρίδου για να μας ενημερώσει. Άννα, καλησπέρα, ο λόγος σε σένα. Καλησπέρα Νικόλα, κυρίες και κύριοι. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν σε υπαίθρια αγορά έξω από το πολυτελές ξενοδοχείο Marco Polo στις Φιλιππίνες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχουν δεκάδες νεκροί και τραυματίες. Συγκεκριμένος είναι ο αριθμός των νεκρών. Τοπικά μέσα κάνουν λόγο για 10 νεκρούς, ενώ διεθνή ιδιογραφικά πρακτορία μιλούν για 22 νεκρούς και πέραν των 60 τραυματιών. Όπως έγινε γνωστό, εκκοινώθηκε και αποκλείστηκε το κάμπους του Πανεπιστημίου στον Νταβάο, καθώς εκτιμάται ότι κάποιες από τις εκρήξεις έγιναν εντός των εγκαταστάσεων ή πολύ κοντά σε αυτές. Στο σημείο έχουν σπεύσει ήδη μεγάλες δυνάμεις της αστυνομίας και της αντιτρομοκρατικής, καθώς και ασθενοφόρα, προκειμένου να μεταφέρουν τραυματίες στο νοσοκομείο Σαν Πέδρο και το ιατρικό κέντρο της περιοχής για θεραπεία. Να σημειώσουμε, Νικόλα, ότι η πόλη Νταβάο, με 1,6 εκατομμύρια κατοίκους, είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του πανεκλεγέντος πρόεδρου της χώρας, Ροντρίγκο Ντουτέρτε, ο οποίος βρίσκεται αυτήν την ώρα στο σημείο των εκρήξεων. Μάλιστα. Άννα, για οτιδήποτε νεότερο μας διακόπτησε για να το μεταδώσουμε στους τηλεθεατές. Καλό σου βράδυ προς το παρόν.